Σοφία. Μου αρέσει αυτό το look. Και εμένα. Αυτό είναι super cool. Και μου αρέσει που έβαλες αυτό το... Ζιβάγκο. Όχι. Την καρφίτσα, το χεράκι. I love that. The thing. Και το κολάνι σου... Είναι vintage. Να σου πω, αυτό είναι πραγματικά τα ρούχα που έβαλες. In theory, είναι... Αδιάφορα. Όχι, είναι βαρετά. Ναι. Αλλά... Το ίδιο. Ναι. Ευχαριστώ. Αλλά κάθε ρούχο είναι ιδιαίτερο. So, okay, τα παπτές που είναι, for example, παραδείγματος χάρη. Oh. Έπορες να βάλεις τα παντελόνια από πάνω από τις πόινες, από πάνω. Αλλά είναι πιο cool έτσι. Ah. Τσέντα. Είναι okay. Δεν μου αρέσει, but δεν το μισώ. So, είναι okay, είναι neutral. Okay. Μου αρέσουν τα χρώματα. Μου αρέσει τα χρώματα που έβαλες μαζί. Τι θα βάλεις. Μου αρέσει αυτό το look. Και ωραία. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν μου αρέσει. Αλήθεια. Αλήθεια. Είμαι με τα καλά μου. Είμαι. Τίποτα. Την επόμενη φορά θα φέρεις και την ίδια τη μαμά εδώ. Δημήτρη. Ναι. Για βγάλω το σακάκι, σε παρακαλώ. Αυτό που θα ήθελα εγώ να κάνεις πιο πολύ είναι το παντελόνι να το βγάζεις ακόμη πιο έξω, να κάνει λίγο υπασία, που θυμίζει λίγο υπασία όλο φυσικά αυτό. Φυσικά και θυμίζει υπασία και είχα... Ναι, αλλά το παντελόνι πρέπει να κάνει περισσότερες σούρες κάτω. Γενικά, ναι. Γιατί η μπότα αυτή σου είναι λίγο φαρδιά εκεί στη γάπα. Να σας δείξω. Κάνει σούρα. Έχει και δηλαδή κουμπί που κάνει σούρα. Ναι, ναι, απλά έπρεπε να τα ανεβάσει πιο πολύ, να κάνει πιο μεγάλο όγκο πάνω. Κι άλλο. Να κάνει πιο πολύ όγκο επάνω, γιατί και η μπότα δεν αγκαλιάζει τη γάπα σου. Είναι λίγο φαρδιά. Το σακάκι για εμένα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί σαν πατρόν είναι box, είναι φαρδί. Ναι. Είναι φαρδί το παντελόνι πάνω και μπαίνει πολύ το παντελόνι μέσα στην μπότα και σου χαλάει όλη τη σουλέτα. Okay. Ήθελε άλλο σακάκι, ένα απλό σακάκι, ένα μπλέζερ σε μπέζ, σε καφέ. Μπες σκούρο βασικά ή σε χακί, ένα απλό σακάκι. Μεσάτο. Όχι, ένα κανονικό σακάκι. Okay. Θα μπορούσε να είναι και μεσάτο. Ένα ωραίο, δερμάτινο, vintage, μεσάτο. Ωραία. Να σου δερμάτινο. Πω, να σε βοηθήσω. Ναι. Φέρε, Χριστίνα, το σακάκι σου, να το βάλει ένα λεπτό. Και τη τσάντα σου. Και τα επειδή είναι και το biker, σαν ύφος, σαν πατρόν, και μεσά το ταιριάζει, αλλά είναι επειδή είναι biker. Το ίδιο έχω σε μαύρο. Θα προτιμούσα να μην είναι περφέτο, να κούμπονε ευθεία. Έχει τώρα αυτό το look. Πάρα πολύ πιο ωραίο. Είναι ήδη πολύ πιο ωραίο. Θα παίρνω γιατί το σακάκι σου καταστρέφει όλη την εμφάνεια. Αλήθεια. Είναι μεγαλύτερη επιφάνεια και είναι πολύ boxy, πολύ μεγάλο και πολύ φαρδί. Okay. Ήθελα άλλη διαχείριση, άλλο ντύσιμο από κάτω. Okay. Κοίταξε, όχι, μ' αρέσει το κάτω μέρος, δεν μ' αρέσει το σακάκι, δεν μ' αρέσει το χέρι, αλλά μ' αρέσει αυτό που έφτιαξε από κάτω. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, του άρεσε όμως, δηλαδή. Του άρεσε θέλω λιγάκι. Να πω, γιατί στο τέλος όμως θα βαλιάσω. Του άρεσε. Καθόλου, ίσα. Πολύ ωραία. Και ωραία μαλλιά, ωραία γυναίκα. Τι λες τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Στέλιο μου. Λοιπόν, αυτό το look έχει μια πάρα πολύ ωραία βάση και πάρα πολλά προβλήματα. Okay. Δηλαδή, ήδη τώρα είναι πιο μοντέρνο. Πριν ήταν λίγο πραγματικά, κλασικό. Όχι κλασικό. Ήθελε να γίνει μοντέρνο με το ζόρι. Όλα τα μέσα μου αρέσουν έτσι όπως είναι και τώρα με τον τζάκετ δεν με ενοχλεί απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Όμως αυτό δεν είναι το τζάκετ σου. Φέρε, Χριστίνα, το σακάκι της. Άντε πίσω πάλι. Yeah. Πίσω, Γιάννη, τα καράβια. Ή μάλλον πριν το δούμε, φέρε από Λεόν το δική σου καπαράκι. Η καημένη Χριστίνα σκοτώθηκε. Και τη δική σου τσάντα. Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Ναι, πάει με το γυαλί. Καθίστε εδώ, βρε κορίτσια, μην φεύγετε. Ναι, ναι, καθίστε γιατί σας χρειαζόμαστε. Στα φως, το φως. Ελάτε δεξιά και αριστερά, κορίτσια. Λοιπόν, επίσης. Πάρα πολύ ωραίο έτσι και με αυτή τη τσάντα της Απολέων. Πάρα πολύ ωραίο. Με το χακί. Love that. Ναι. Δεν με βλέπω. Τώρα έχει γίνει μεσοπόλεμος. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Εμένα με το τζάκετ μου άρεσε πιο πολύ. Εσένα σε αρέσει έτσι, Στέλιο, πιο πολύ. Ποιο τζάκετ. Της Χριστίνας. Είναι διαφορετικό. Η Απολέων είναι πιο ωραία με το σακάκι. Σόπα. Να φύγω κι εγώ. Όχι. Να έρθει το σακάκι σου πίσω. Άντε πάλι. Εγώ, το δικό μου. Όχι, από όχι. Λεόν με το σακάκι μου είσαι πολύ πιο ωραία, θέλω να ξέρεις. Βάλε το σακάκι σου. Και μετά βγάλε το. Βγάλτε στο χέρι, σε παρόκαλο και άνοιξες τα κουμπιά. Να το βγάλω. Ναι. Για κράτα. Έχω... Θα το βάλω στο πάνω μου. Να σου πω, βάλε το. Θα αρχίσω να προσθέτω. Βάλε λίγο εσύ. Ναι. Ωραία.
Αυτό το look έτσι μου αρέσει πάρα πολύ. Αλήθεια. Πάρα πολύ. Ναι, γιατί έχεις ένα πρωταγωνιστικό κομμάτι που είναι το σακάκι. Το χέρι είναι πρωταγωνιστικό. Ναι. Και το σακάκι είναι πρωταγωνιστικό. Ναι. Έπρεπε όμως να αποφασίσεις. Κατάλαβες. Δηλαδή ήταν ένα από τα δύο. Όλα αυτά μαζί. Ναι. Να πέφτει το μάτι σε ένα χέρι μεταλλικό εδώ που είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm. Από κάτω τα πλαστικά κουμπιά του πουκαμίσου που δεν έχουν καμία σχέση με τη λάμψη του χεριού. Ναι. Ναι. Δηλαδή, εμένα το μάτι μου έπεφτε σε εκείνο το ένα κουμπί κάτω από το χέρι απευθείας. Τι να σου κατάλαβα, απόλυτα. Αυτό. Εσύ τώρα τι θα βάλεις ως βαθμολογία. Το γλυκό, μάλλον. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Υγεία να έχετε. Υγεία να έχετε. Δύο. Υγεία να έχετε. Εντάξει. Εντάξει. 11,2. Ούτε το παπά. 11,2. Είναι πολύ υψηλή βαθμολογία. Είμαι πάρα πολύ καλά. Σε παρακαλώ, καλά, τώρα ξεκίνησε το επεισόδιο. Χορεύοντας. Χορεύοντας με το πόδι αυτό. Άντε, θα το πάω κουτσό. Υγεία στο χέρι.